ένας λογαριασμός της ΔΕΗ που ανοίγουμε mm-hmm. και είναι 2.000 ευρώ, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα πολύ καλό μετατραυματικό σοκ, το λέμε mm-hmm. στην ψυχιατρική. Δηλαδή, βλέπεις κάτι και λες τώρα τι είναι αυτό. Εντάξει, λίγο χαριτολογώ, αλλά είναι μια πραγματικότητα αυτό. Είναι μια απόλυτη πραγματικότητα. Είναι μια απόλυτη πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα. Θα σας πω την προσωπική μου εμπειρία, κύριε Κούδα. Εγώ είμαι σίγουρος για αυτή. και μάλιστα μια πραγματικότητα την οποία όλοι οι συνάδελφοι, είτε οι ψυχολόγοι, είτε οι ψυχίατροι, είτε είναι σε όλους τις βαθμίδες της υγείας, το ακούνε καθημερινά. Ότι οι πολίτες αισθάνονται ένα τεράστιο, μια τεράστια ανασφάλεια, ένα τεράστιο. Μια τεράστια αγωνία και ένα τεράστιο πού θα οδηγήσει αυτό, το οποίο είπε και πριν ο Παπα-Νικολάου, μπορεί να τους κάνει να θυμώσουν, μπορεί να τους κάνει να θυμώσουν με τρόπο, ας το πούμε έτσι, λίγο πιο δημιουργικό ή πιο συντεταγμένο και πιο οργανωμένο, αλλά μπορεί πολύ εύκολα να τους κάνει να στραφούν στον εαυτό τους, να νιώσουν αδιέξοδο, να νιώσουν φοβερό άγχος, το άγχος σε όλες τις εκφάνσεις του έχει εκτιναχθεί, και φυσικά να ψάξουν άλλους τρόπους εντός εισαγωγικών αντιμετώπισης, που δεν είναι τυχαίο ότι φαντάζομαι θυμούνται εδώ όλοι οι συνάδελφοι ότι μέσα στην πανδημία στα λίμματα είχε εκτιναχθεί η χρήση ναρκωτικών ουσιών και φαρμάκων εξαρτησιογόνων που οδηγούν σε παρόμοια σε παρόμοιες συνθήκες. Ποια νοσήματα είναι αυτά που έτσι καταγράφεται με μεγαλύτερη συχνότητα? Αυτά τα νοσήματα που στη δικιά μας, στον δικό μας τον τομέα είναι τα πιο άμεσα συνδεδεμένα με τις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες, είναι αυτά που αφορούν και την καθημερινότητα. Δηλαδή η κατάθλιψη, οι αγχώδεις διαταραχές και οι εξαρτήσεις. Mm-hmm. Οι οποίες όλες αυτές οι ομάδες και στο νησί μας και βέβαια πανελλαδικά γνωρίζουν τεράστια έξαρση. Και φυσικά, και για να σχολιάσω και λίγο αυτό που είπε ο καθηγητής πριν, ο κ. Λιονής, δεν αντιστοιχίζονται στην προσπάθεια που κάνει η πολιτεία να τις αντιμετωπίσει. Μάλιστα. Αυτό είναι παθομολογουμένο από όλους. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να ξαναπάω στους οθόνες για να παρουσιάσουμε κάποια στοιχεία που μας παραχώρησε ο κύριος Παπα-Νικολάου και θα ζητήσω από τον κύριο Παπα-Νικολάου να τα σχολιάσω όπως και όλοι σας. Πάμε να δούμε μερικές από τις συνέπειες της πανδημίας. Βεβαίως, όταν λέμε συνέπειες της πανδημίας, μπορεί να δίνουμε και το λάθος μήνυμα στους τηλεθεατές ότι η πανδημία τελείωσε. Δεν έχει τελειώσει, είναι σε μία ύφεση, είναι σε μία πτωτική τάση. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσει αυτή η πτωτική τάση και από το φθινόπωρο δεν θα έχουμε μια από τα ίδια. Αν μου επιτρέπει πάντως να πω για την ψυχική υγεία. Βεβαίως. Ότι αυτή τη στιγμή και με προειδοποίηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ούτε δικιά μου ούτε κανένας mm-hmm. άλλου, λέει ότι και από πριν, από το 2021, έλεγε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι τα εθνικά συστήματα υγείας θα πρέπει να προετοιμαστούν για ένα τσουνάμι ψυχικών νοσημάτων που θα επακολουθεί στις πανδημίες και που κατά τη γνώμη μου ήδη αρχίζει, ας το πούμε έτσι, να φουσκώνει. Είναι μια δεύτερη πανδημία ψυχικών νοσημάτων. Ακριβώς. Αυτό που συμβαίνει. Λοιπόν, έχουμε αύξηση 9,25% των κερδών των εταιριών του ηλεκτρονικού τζόγου. Αυτό όλοι αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει. Αύξηση στις κλήσεις για βία περιστατικά, αύξηση κατανάλωσης αλκοόλ, αύξηση κατά 60% της χρήσης κοκαίνης, με στοιχεία από το Μάρτιο του 2020, αυξήθηκε ακόμα περισσότερο, χαρακτηριστικό αυτό που είπε ο κύριος Κούδας με τα λύματα. Έχουμε μείωση στις αυτοκτονίες, αύξηση στη χρήση αντικαταθλιπτικών, κακή διατροφή και αύξηση της παχυσαρκίας, παραμέληση εξετάσεων, θεραπείων και επεμβάσεων, το αναφέραμε και στην αρχή, και βεβαίως αύξηση της πτώχειας που τώρα με την ακρίβεια δίδεται η χαριστική βολή. Κύριε Παπα-Νικολάου, όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά που αυξάνονται μετά από μία παγκόσμια κρίση ή ακόμα και μία εσωτερική κρίση. Δηλαδή, μαζί τα συζητούσαμε και την περίοδο της οικονομικής κρίσης, που εκεί βεβαίως είχαμε την αντιστροφή με τις αυτοκτονίες. Είχαμε μία τεράστια αύξηση των αυτοκτονιών. Θέλω λίγο το σχολείο σας. Και εδώ πιθανά δεν ξέρω, ίσως έχουμε κάποια στιγμή αύξηση των αυτοκτονιών. Απλώς mm-hmm. στην περίοδο της πανδημίας, το ευτύχημα αυτό ήταν ότι. Αυτό μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε εμείς και ρεπορταζιακά. Ναι. Πράγματι ήταν πτωτική η τάση. Αντιστρέφεται αυτό, αρχίζει και αντιστρέφεται. Αντιστρέφεται. Mm-hmm. Δηλαδή, επειδή εμείς έχουμε στενή σχέση και με το ιατροδικαστικό τμήμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αυτή. Αλλάζει. Ας το πούμε, καλή τάση mm-hmm. αρχίζει και. Και αλλάζει. Αυτό, ακριβώς ναι. αυτό θα έλεγα. Και αυτό λοιπόν αποτυπώνεται ότι με βάση τη συγκεκριμένη έρευνα υπήρξε την περίοδο της πανδημίας
αύξηση 17% στις αυτοκτονικές σκέψεις. Mm-hmm. Δηλαδή κάποιος το σκεφτόταν, απλώς για κάποιους άλλους λόγους, την περίοδο της πανδημίας, την περίοδο του lockdown, δεν μπορούσε να το πραγματοποιήσει. Πιθανά επειδή υπήρχε μεγαλύτερο συγχρονισμός, πιθανά υπήρχαν περισσότεροι άνθρωποι στο σπίτι, πιθανά επειδή δεν βρισκόταν τη συγκεκριμένη περίοδο ο άνθρωπος μόνος του, ούτως ώστε να πράξει το απονεννοημένο ότι πετυχημένη αυτοκτονία. Άρα λοιπόν αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι υπάρχει μια ψυχοπιεστική συνθήκη, η οποία δεδομένου το ότι υπάρχει αύξηση των αυτοκτονικών σκέψεων, κάποια στιγμή, όπως πολύ σωστά παρατηρεί ο κ. Σκούδας, mm-hmm. κάποια στιγμή θα δώσει αυτό την αύξησή του και το περιμένουμε να δώσει την αύξησή του. Δυστυχώς δεν θέλω να κάνω το μάτι κακών. Από εκεί και πέρα, όπως λέγαμε προηγουμένως, υπάρχει τριπλασιασμός των ποσοστών κατάθλιψης. Σύμφωνα βεβαίως με αυτό, φαίνεται ότι άτομα με ιστορικό ψυχικής νόσου, με βάση τη συγκεκριμένη έρευνα, είχαν 2,5 φορές υψηλότερες πιθανότητες ποσοστά ενεργού κατάθλιψης, δηλαδή κατά 2,5 φορές περισσότερες αρρωστήσαν τα συγκεκριμένα άτομα. Τζόγος διαδικτυακός που μιλούσατε προηγουμένως, το νούμερο 1 το οποίο αναφέρατε προηγουμένως, κύριε Δασκαλάκη. Τη διάρκεια της πρώτης καραντίνας καταγράφηκε αύξηση των νέων ηλικίας 25 έως 34 ετών, οι οποίοι ξαφνικά ανακάλυψαν τον κόσμο των επενδύσεων και οι οποίοι έπαιζαν στο χρηματιστήριο εν είδη τζόγου ουσιαστικά με κάποιο τρόπο, δηλαδή νόμιμο τζόγο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Από εκεί και πέρα φαίνεται και για να μιλήσουμε με τάξη μεγέθους, το 2018 ήταν γύρω στα 12 δις περίπου τα χρήματα οποία παίχτηκαν στον τζόγο, στον νόμιμο τζόγο και συμπλήν περίπου 5 δις στον παράνομο τζόγο. Από εκεί και πέρα, όταν μιλούμε για μια τάση περίπου στο 10%, φανταστείτε ότι μιλούμε για εκτόξευση ουσιαστικά. Σήμερα, ας πούμε, κυρία Παπανικολάου και οι υπόλοιποι κύριοι, είχαμε επί περίπου 40 λεπτά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων περιπτώσεις σεξουαλικής παιδικής κακοποίησης. Ακριβώς. Και δεν μιλάμε για περιστατικά που είναι από το παρελθόν, μιλάμε για περιστατικά που ήρθαν στην επιφάνεια τις τελευταίες 2 εβδομάδες. Το οποίο το έχουμε δει, αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας, έχουμε δει αύξηση της βίας σε όλα τα επίπεδα, από τη σωματική βία μέχρι τη σεξουαλική βία μέχρι την παραμέληση. Όπως επίσης είδαμε και το φαινόμενο, αναδείχθηκε βεβαίως, γιατί ήταν ένα παλιό φαινόμενο το οποίο υπήρχε ούτως ή άλλως, αναδείχθηκε το φαινόμενο των γυναικοκτονιών το οποίο υπήρξε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μέσα στην πανδημία συγκλονιστήκαμε από 4-5 περιπτώσεις καραμπινάτες. Ακριβώς, κύριε Δασκαλάκη, δεδομένου του ότι μιλούμε για θυμό. Ο θυμός ήταν ένα χαρακτηριστικό το οποίο υπήρχε λίγος πολύ σε όλους μας στην πανδημία και ο οποίος συνδεόταν με την απώλεια την οποία έχασε προηγουμένως. Και σκεφτείτε, μια πανδημία η οποία έρχεται αθρηστικά σε σχέση με μια προηγούμενη δεκαετή οικονομική κρίση, στη διάρκεια των οποίων είχαμε μιλήσει πολλές φορές για τα αδιέξοδα στην ψυχική και όχι μόνο υγεία, που είχαν βρεθεί πολλές φορές οι Έλληνες. Από εκεί πέρα λοιπόν αυτός ο θυμός, μέσα από τις κλειστές πόρτες που υπήρχε, μετατράπηκε, μετουσιώθηκε θα λέγαμε, σε αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας. Από εκεί και πέρα βεβαίως, ειδικά μιλώντας για το φαινόμενο των γυναικοκτονιών που το έχουμε σχολιάσει επίσης, σκεφτείτε ότι η συγκεκριμένη περίπτωση μιλούμε για ανθρώπους, οι οποίοι, κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι οποίοι είχαν τον έλεγχο. Ναρκισιστές, παρανοϊκοί, οι οποίοι είχαν τον έλεγχο κάποια στιγμή στη ζωή τους, στη ζωή των συντρόφων τους, και κάποια στιγμή άνοιξε με κάποιο τρόπο η κοινωνία, σταμάτησε το lockdown, έχασαν τον έλεγχο οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, πυροδοτήθηκαν κάποιες σκέψεις οι οποίες μπορεί να είχαν ότι εγώ δεν ελέγχω τον συγκεκριμένο άνθρωπο, και από εκεί και πέρα, σίγουρα συνυπάρχοντας και κάποια άλλα στοιχεία, φτάσαμε σε μια κατάσταση η οποία σήμαινε και γυναικοκτονίες. Επειδή πρέπει να πάω στο επόμενο και τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω πολύ γρήγορη απάντηση, κύριε Σκουντάκη και κύριε Τσικανδυλάκη, με αφορμή αυτό που είπε και ο κύριος Σκούδας νωρίτερα όσον αφορά τα ψυχικά νοσήματα. Αυτό αποτυπώνεται στις δικές σας συνταγογραφήσεις? Δηλαδή, μου είπε κάποιος συνάδελφός σας πρόσφατα ότι τις τελευταίες 2 εβδομάδες μία στις 2 συνταγογραφήσεις αφορούν ψυχικά νοσήματα. Αποτυπώνεται στη συνταγογράφηση και στην εκτέλεση των συνταγών και δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να το προσδιορίσω ποσοτικά πόσο έχει αυξηθεί. Αυτό που βλέπω όμως στο φαρμακείο είναι ότι έρχεται πολλοί κόσμος και ζητά βοήθεια και από το φαρμακοποιό σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το άγχος, με κατάθλιψη, με τον ύπνο που δεν μπορούν πολλοί κόσμος να κοιμηθεί και προσπαθεί να βρει λύσεις πολλές φορές μέσω μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Ναι, έχουμε μεγάλη αύξηση στη ζήτηση όλων αυτών. Αυτό με τον ύπνο το είπατε και εσείς σε ένα ρεπορτάζ, κύριε Τσικανδυλάκη, ότι πολύ συχνά έρχονται άνθρωποι και σας λένε δώστε μου κάτι για να κοιμηθώ. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, το είπα, αλλά το είπαμε έχοντας κάτι άλλο, μια άλλη σκέψη, ότι αυτό το πράγμα είναι και ένα αποτέλεσμα της διαφήμισης της οποίας γίνεται για τα συγκεκριμένα σκευάσματα. Α, βλέπει μια διαφήμιση. Έτσι ακριβώς. Προηγουμένως είπε ο κ. Παπανικολάου για τον τζόγο. Αν θα δούμε τις διαφημίσεις λοιπόν, τι διαφημίζει τόσο επιτοπλίστων αυτή τη στιγμή στα μέσα μαζικής επικοινωνίας? Τζόγος και φάρμακα. Mm-hmm. Διαφημίζεται λοιπόν πάρα πολύ
πάρα πολλά φάρμακα απευθύνονται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα στο να κοιμηθούν ή άγχος. Έρχονται λοιπόν στο φαρμακείο και ζητάνε τέτοια σκευάσματα και είναι η εύκολη λύση για να λύσουν. Αυτό είναι και μία τάση. Αυτό είναι και μία τάση που σιγά σιγά ξεπερνιέται και ένα ταμπού. Με μεγαλύτερη δυσκολία ερχόταν κάποιο. Ναι, αλλά εγώ το είπα και με μία άλλη λογική. Ότι για μένα αυτό το πράγμα πρέπει να απαγορευτεί. Ναι. Η διαφήμιση φαρμάκων για μένα θα πρέπει να απαγορευτεί. Μάλιστα. Λοιπόν. Θα κύριε Δασκαλάκη, επιτρέπετε μια. Βεβαίως, κύριε Λιονί, βεβαίως. Πολύ σύντομα, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που ανοίγεται. Κοιτάξτε, όταν θέλει κανένας να διαβάσει τις στατιστικές στην ψυχική υγεία, δεν είναι εύκολο όπως ακριβώς οι άλλες στατιστικές. Έχουν, όπως λέμε, ένα χρόνο επόασης μεγαλύτερο. Αν θέλει κανένας να κοιτάξει χώρες, μπορεί να κοιτάξει Αυστραλία, Καναδά, αλλά και μια χώρα που είναι χαρακτηριστική για τους οικογενειακούς και συγγενικούς δεσμούς που αναπτύσσει είναι η Ιαπωνία. Πριν από 2 μήνες, περίπου 3 μήνες, δημοσιεύτηκε στο JAMA Network Open μια πολύ μεγάλη μελέτη από την Ιαπωνία, που λέει, σε αντίθεση με τις άλλες αναφορές ότι οι ψυχικές διαταραχές στην πανδημία είναι σε σταθερό ρυθμό, αναφέρει πολύ μεγάλη αύξηση, ιδιαίτερα μετά το δεύτερο κύμα. Και η απόδοση που κάνουν οι ερευνητές εκεί είναι κυρίως στη χαλάρωση και στη διάσπαση των κοινωνικών δεσμών. Να το κρατήσουμε αυτό, πέρα του ότι έχουμε πολλές εμπειρίες από την επιδημία του SARS σε σχέση με την ψυχική υγεία και την αυτοκτονία, αυτή η δημοσίευση, όχι μόνο για τις ψυχικές διαταραχές, αλλά και τις αυτοκτονίες. Αξίζει κανένας να κοιτάξει την Ιαπωνία, μια χώρα που έχει πολύ χαμηλό ποσοστό αυτοκτονιών, όπως είχε και η Ελλάδα, και πολύ, πολύ ψηλό ποσοστό οικογενειακών δεσμών. Και η απόδοση στην διάσπαση των οικογενειακών δεσμών σε μια χώρα πολύ παραδοσιακά δομημένη στην οικογένεια, νομίζω ότι πρέπει να μας βάλει σε αρκετή ανησυχία για το μέλλον που θα ακολουθήσει. Ευχαριστώ πολύ.